Στην πλάκα το ρίχνουν τώρα οι δύο νεαροί που φέρονται να προσπάθησαν αργά χθες το απόγευμα να ληστέψουν περίπτερο στο δρόμο Λεμεσού Πλατρών. Οι ύποπτοι 21 χρόνων και 20 χρόνων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μετά που η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου, Σκεύη Ιωάννου, έδωσε τους αριθμούς κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους. Αρχικά οι δύο νεαροί αρνήθηκαν κάθε ενοχή. Στη συνέχεια όμως παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ισχυριζόμενοι ότι δεν είχαν πρόθεση να ληστέψουν το περίπτερο. Οι δύο νεαροί μπήκαν στο περίπτερο της Ιωάννου και αφού ψώνισαν διάφορα είδη, πλησίασαν το ταμείο. Και όταν αυτή άνοιξε την ταμιακή μηχανή, ο ένας ανέσυρε πιστόλι, απαιτώντας να του παραδώσει όλα τα χρήματα. Τα σχέδια τους όμως χάλασαν. Οι δύο επίδοξοι ληστές, μόλις αντελήφθησαν να σταματά έξω από το περίπτερο κάποιο άγνωστο αυτοκίνητο, προσπάθησαν να διασκεδάσουν, δικαιολογώντας τη γυναίκα ότι επρόκειτο περί αστείου. Άρχισαν να αλλάσουν τροπάριο. Μετά από έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο, βρέθηκε ένα ομοίωμα πιστολιού, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Όπως ισχυρίστηκε, τα είχε για δική του χρήση. Ωστόσο, η αστυνομία διερευνά κατά πόσο οι νεαροί έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών. Ο ισχυρισμός τους περί πλάκας δεν έπεισε πάντως στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την 8ήμερη κράτησή τους.